Η έκθεση από τη μεριά των σοφών και των τρελών, εικαστικό αφιέρωμα στο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, έρχεται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, μετά από μια λαμπρή διαδρομή, γεμίζοντας, νομίζω, χαρά όλους τους συμμετέχοντες, σίγουρα εμένα, και ελπίζω να δώσει και πάρα πολλά πράγματα στους θεατές της. Η έκθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2020 για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίων Βόλου και παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου με εξαιρετική επιτυχία. Στη συνέχεια ταξίδεψε το επόμενο καλοκαίρι στη Μυτιλίνη, στο Μουσείο Τεριάτ, όπου και εκεί πολλοί άριθμοι επισκέπτες την χάρηκαν, την θαύμασαν, στον τόπο δηλαδή, τον δεύτερο, τον τόπο γέννησης και θανάτου του Θεόφιλου, έχοντας περάσει πρώτα από τον Βόλο, όπου έζησε για 30 χρόνια. Κατόπιν την παρουσιάσαμε τον περασμένο χειμώνα στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, στον ελληνικό κόσμο, με λαμπρή επίσης επιτυχία για τους Αθηναίους επισκέπτες της. Και τώρα, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, νομίζω έρχεται να μιλήσει για μια διαχρονία ζωγραφικής που έχει πάρα πολλά να πει και στην Κρήτη. Η έκθεση αποτελείται από έναν μικρό αλλά πολύ σημαντικό πυρήνα πρωτότυπων έργων του Θεόφιλου που δανειστήκαμε από αγαπητούς συλλέκτες και ύστερα από 80 περίπου έργα σύγχρονα κυρίως που έγιναν για την έκθεση, σημαντικότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών, κάποια όμως από αυτά είναι παλαιότερα, ωστόσο πάρα πολύ ταιριαστά και τα δανειστήκαμε, τα ενθέσαμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σύνολο του αφηγήματος. Σημαντικό κομμάτι αυτών, ένα μέρος από την θαυμάσια συλλογή του σκηνοθέτη Λάκιο Παστάθη, που ετοιμάζοντας την εξαιρετική του ταινία για το Θεόφιλο, δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να παραγγείλει ουσιαστικά έργα από καλλιτέχνες σημαντικούς και 7 από αυτά είναι επίσης στην έκθεση. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον πυρήνα μας, του Θεόφιλου, που αποτελεί, αν θέλετε, και την ευλογία της έκθεσης. Είναι η εικόνα της Βραχοκαρτούσας του 1929, του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, ανήκει στην Νίκη Ελευθεριάδη, συγγενή βέβαια στο στρατή Ελευθεριάδη Τεριάτ και εκ Μυτιλίνης, από την Πέτρα. Και η εικόνα αυτή συνυπάρχει με 2 ακόμα έργα που ανήκουν σε ιδιώτη συλλέκτη. Είναι εδώ ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, πάνω σε ένα οικιακό σκεύος ζωγραφισμένο, γιατί ο Θεόφιλος συνήθιζε να ζωγραφίζει παντού. Αυτά βρέθηκαν στη Μυτιλίνη, όπως και η εικόνα. Και εδώ έχουμε ένα δίπτυχο που είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το Αυτοκράτορα των Ελληνορωμαίων, το έργο το ζωγραφικό. Και δίπλα ένα χαρακτικό με το αντίστοιχο θέμα, αυτό που αποτελεί δίπτυχο που ανήκει στον ίδιο συλλέκτη, ουσιαστικά έρχεται να σηματοδοτήσει κάτι που το ξέρουμε πια αρκετά καλά. Μιλάμε για το Θεόφιλο σαν να ήταν λαϊκός καλλιτέχνης. Χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο Ναΐφ, ο οποίος χωράει πολύ νερό. Και σίγουρα ο Θεόφιλος έχει μια σπαρταριστή πρωτογένεια και σίγουρα έχει μια γλώσσα εντελώς δική του. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν είναι βαθιά σκεπτόμενος προτού χαράξει το ζωγραφικό του δρόμο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, διαβάζοντας το βιογραφικό του, ότι ο παππούς του είναι ζωγράφος και γεωγράφος. Άρα ο Θεόφιλος έχει καθίσει σε κάποια στοργικά γόνατα που του έχουν διδάξει ιστορίες και παραμύθια. Έχει πρωτοακούσει για τον Αχιλλέα και τον Παλαιολόγο και τον Έκτορα και τον Μεγαλέξον από αυτόν τον παππού, ο οποίος το ζωγραφίζει. Έχει δει υλικά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το άλλο πολύ σημαντικό που το λέει ο Τσαρούχης, που αποτελεί έτσι σημαντικότατο μελετητή του Θεόφιλου, είναι ότι ο Θεόφιλος σίγουρα εγνωσμένα παρακολουθεί, διαβάζει, μορφώνεται και έχει πρότυπα. Υπάρχει, ας πούμε, ο Πέτερ φον Χες, που έχει ζωγραφίσει πάρα πολλά έργα από την Επανάσταση, ας πούμε, την ελληνική, σαν θεματικές, και ειδικά του έργα και χαρακτικά ο Θεόφιλος τα έχει μελετήσει και αυτό επίσης το ξέρουμε. Άρα λοιπόν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος πολύ ταπεινός από τη μια μεριά και κατατρεγμένος, απ' την άλλη πολύ περήφανος για την τέχνη του. Και αυτό θα ήθελα να το πάρει μαζί του επισκέπτης της έκθεσης. Ο Θεόφιλος, μπορώ να σταθώ σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι και να σας πω ίσως δύο λόγια παραπάνω, γεννιέται το 1870 στην Βαριά της Μυτιλίνης, εκεί που βρίσκεται και το μόνιμο μουσείο,
πολύ νέο, στα 18 του, φεύγει να βρει μια καλύτερη τύχη, πηγαίνει στη Σμύρνη, όπου κατά, μάλλον γίνεται καβάσης, δηλαδή θυρωρός στο ελληνικό προξενείο. Προσπαθεί να καταταγήσει τον ελληνικό στρατό, δεν τα καταφέρνει. Φεύγει από το Βόλο, πηγαίνοντας εθελοντής. Και εκεί θα τον βρουν τα επόμενα 30 χρόνια της ζωής του. Να κάνει διάφορες δουλειές για να επιζήσει και να ζωγραφίζει όπου βρει και όπου σταθεί και ένα κομμάτι φαΐ. Ένα κομμάτι φαΐ, ένα κομμάτι ψωμί. Τη φουστανέλα τη φοράει για πρώτη φορά σε παιδική ηλικία, σε κάποιες αποκριές στο νησί του, τη Μυτιλίνη, και δεν τη βγάζει ποτέ. Έχει το δικό του μύθο, βιώνει το μεγαλείο και των αρχαίων Ελλήνων και των Ελλήνων αγωνιστών, και αυτός ο μικρός όμως άντρας, που ποτέ δεν ξέρουμε να έχει προσωπική ζωή, ζει το όνειρο της ελληνοσύνης με κάθε δυνατό τρόπο, με κάθε ίνα του κορμιού του και του πνεύματός του. Και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συγκινητικό και που διατρέχει όλη τη ζωγραφική του. 30 χρόνια μετά, αφού έχει ζωγραφίσει σε πάρα πολλά σημεία, ακόμα υπάρχουν σίγουρα σοβαντισμένα μέρη, τείχη, σπίτια. Κάποια έχουν διαφυλαχθεί, κάποια όχι. Αλλά σίγουρα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και του Πηλίου πάρα πολλά σημεία έχουν χαραχθεί για πάντα από αυτόν. Υπάρχει η φωτεινή εξαίρεση του μεγάλου κτηματία Κοντού, που του δίνει έτσι στοργή και τον αφήνει να ζωγραφίσει το σπίτι του και τον ανταμείβει γι' αυτό. Και το σπίτι αυτό που αποτελεί μνημείο είναι μοναδικό δείγμα ενός πλήρους εικονογραφικού προγράμματος του Θεόφιλου, και πραγματικά αξίζει πάρα πάρα πολύ κανείς να το επισκεφτεί πηγαίνοντας στο Βόλο και στο Πήλιο. Με τα παραπέδια του συμμετέχει σε διάφορες γιορτές και πανηγύρια, τα ντύνει και υποδίονται τη φάλαγγα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλω να πω, τα όνειρά του γίνονται η ζωή του με έναν τρόπο και όλα αυτά μαζί η ζωγραφική του. Και αυτό είναι ένα απόσπαστο από την προσωπικότητά του. Η τέχνη αυτή που είναι τρόπο ζωής και που, αν και πολύ ταπεινός, ξαναλέω, και έχοντας αποδεχθεί τη μοίρα του περιφρονημένου, δεν είναι ταπεινός για την τέχνη του. Ξέρει πως είναι καλός καλλιτέχνης, φτιάχνει ήδη στα χρώματά του, έχει άποψη. Είναι διτό αυτό στη ζωή και το έργο του. 30 χρόνια λοιπόν μετά, έχοντας περάσει πολλά και κατά, πως φαίνεται, μετά από μια φιλονικία που τον αφήνει πεσμένο από μια σκάλα, επιστρέφει στην πατρική Μυτιλίνη, στο γενέθλιο νησί, που και εκεί δεν έχει καλύτερη τύχη. Συνεχίζει να ζωγραφίζει όπως ξέρει, με το αντίτιμο αυτό το ταπεινό που ήδη ξέρουμε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, τον συναντά ο στρατής Ελευθεριάδης Τεριάντ. Ο στρατής Ελευθεριάδης Τεριάντ στο Παρίσι μαθαίνει για τον Θεόφιλο από τον καλό του φίλο, τον ζωγράφο Γιώργο Γουναρόπουλο. Βλέπει στο ατελείο του Γουναρόπουλου φωτογραφίες έργων του Θεόφιλου και εντυπωσιάζεται βαθιά. Είναι και δύο Μυτιλινοί, επιθυμεί να τον γνωρίσει. Τον γνωρίζει πραγματικά. Ο Θεόφιλος έχει φτάσει στο τέλος περίπου της ζωής του και ο Τεριάντ του παραγγέλνει μια σειρά έργων. Τα έργα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του Θεόφιλου. Το 32, το 33, το 31. Ο Θεόφιλος πεθαίνει στις 22 ή στις 24 Μαρτίου του 1934. Από τροφική δηλητηρίαση, που και αυτό ακόμα είναι ενδεικτικό του ταπεινού και έτσι δυσπραγούς βίου που έχει. Δεν προλαβαίνει να δει αυτά που θα συμβούν στη συνέχεια. Έκθεση δική του στο Μουσείο του Λούβρου. Δεν ζει πια για να το δει αυτό, όπως δεν ζει σήμερα για να δει και τα εξαψήφια νούμερα στα οποία φτάνουν τα έργα του στις δημοπρασίες των ελληνικών έργων στο εξωτερικό. Η έκθεση, ωστόσο, πραγματοποιείται στο Λούβρο. Ο Ελίτης είναι εκεί, βλέπει μια αφίσα στον δρόμο και δακρύζει. Και λίγα χρόνια μετά, αυτό σημαίνει τη δεκαετία του 50-51, αν θυμάμαι καλά, και το 1965 ιδρύεται στο γενέθλιο τόπο του, στη Βαριά της Μυτιλίνης, από το στρατή Ελευθεριάδη Τεριάκ, με την απόλυτη σύμπραξη του Άγγελου Κατακοζινού, του ψυχία, του επίσης Μυτιλινιού, το Μουσείο του Θεόφιλου. Σήμερα υπάρχουν δύο μουσεία, είναι το Μουσείο Θεόφιλου που ανήκει στο Δήμο της Μυτιλίνης και το Μουσείο Τεριάκ,
με το οποίο συμπράττουν για την έκθεση, έτσι, με την πολύ μεγάλη βοήθεια από τον διευθυντή του Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου. Και όπως σας έλεγα, αυτός και μαζί Μαρία Σπανού, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίων του Βόλου, από την αρχή ήταν συνομιλητές σε αυτή τη διαδρομή. Θα ήθελα να πάμε να δούμε δύο λεπτά εδώ, δύο έργα που έχουν προσθεθεί στην πορεία της έκθεσης, πρωτού ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το έργο, μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση, ένα βουκολικό τοπίο στο ύφος του Θεόφιλου, δεν είναι Θεόφιλος, αλλά και αυτό προσθέθηκε στην αθηναϊκή εκδοχή της έκθεσης, στον τρίτο σταθμό της, και το φέραμε και εδώ. Εξαιρετικό, μια θαυμάσια ιδιωτική συλλογή. Και εδώ είναι μια προσθήκη που αποφασίσαμε ειδικά για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Είναι ο αποκαλούμενος Θεόφιλος της Κρήτης, ο Αλκιβιάδης Κουλάς ή Γριλιός από τα Νόγια. Υπάρχει το μουσείο του. Μακάρι αυτό το μουσείο να ερωποιηθεί και να είναι προσβάσιμο. Το κρατά ο μεγάλος του γιος. Και το έργο με πολύ μεγάλη χαρά μας το έδωσε για την έκθεση ο Γιώργος Καλομήρης, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε, είναι μια έκθεση ζωντανή. Σε κάθε σταθμό παίρνει κάτι ακόμα, γιατί αφουγκράζεται τη γεωγραφία και την ενσυναίσθηση του χώρου. Οπότε, όπως ούτως ή άλλως μια έκθεση χτίζεται διαφορετικά σε κάθε τόπο που στείνεται, κάποια ακόμα αντικείμενα μπαίνουν, προστίθεται σαν φυλακτά. Εξακολουθεί να μας εκπλήσει. Ήρθαν μαζί μου κάποιοι φίλοι καλλιτέχνες που την είδαν και μου λένε ότι είναι μια διαφορετική έκθεση από ό,τι στο Βόλο ή στην Αθήνα στη Μυτιλίνη. Αυτό το θεωρώ κέρδος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή στα σύγχρονα έργα της έκθεσης. Είναι λοιπόν εδώ ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, ζωγράφος ο ίδιος και διευθυντής του Μουσείου Τεριάτ, που μας έχει δώσει αυτόν τον θαυμάσιο Θεόφιλο, σε δόξα, τη μεγάλη ιδέα και το μικρό του γλυπτό. Να πω ότι τα έργα της έκθεσης καταπιάνονται με την τοπιογραφία του βίου του, δηλαδή τα τοπία είναι Μυτιλίνη, τα τοπία είναι Θεσσαλία, τα τοπία είναι μυθικά. Μετά είναι πορτρέτα του ίδιου, της μητέρας του, της αδελφής του, της περίφημης Ειρήνης που συναντούμε σε κάποιο πρώιμο έργο, που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι. Αρχαίων ηρώων, αγωνιστών του 21, Ερωτόκριτος Καιρετούσα, άλλος ένας μύθος που λατρεύει ο Θεόφιλος και τον λέμε συχνά. Και γι' αυτό διαλέξαμε στα απόψινά εγγένεια να ακούσουμε και λίγο Ερωτόκριτο από το Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία προσθήκη. Γι' αυτό σας έλεγα ότι κεντιέται κάθε έκθεση στον τόπο που έρχεται με πολύ συγκίνηση και προσοχή. Έτσι λοιπόν εδώ μας υποδέχεται σαν αρχή μια σειρά τοπίων. Το κάστρο του Βόλου από την Αθηνά Χατζή. Ένα τοπίο από τη Μυτιλίνη, από την Νίκη Ελευθεριάδη. Τη Μυτιλινιά που σας έλεγα και συγγενή του Τεριάτ, είναι η Παναγία η Θαλασσινή. Εδώ έχουμε ένα τετράπτυχο το οποίο ζωγραφίζει ο Δημήτρης Μωράρος, βολιώτης καλλιτέχνης, ουσιαστικά αντιγράφοντας σε μικρή κλίμακα τις τέσσερις εποχές του Θεόφιλου που βρίσκονται στη δική του περιοχή, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνας, καλοκαίρι. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, ο Θεόφιλος ζωγραφίζει στο Πήλιο. Ο Σαλαμπριάς, που είναι ένα παρατσούκλι του Πηνιού, Θεσσαλικό ποτάμι. Και εδώ είναι ο Παναγιώτης Μαρίνης από την Αίγινα, λαϊκός καλλιτέχνης της Πέτρας. Μορφές που είναι σαν να βγαίνουν από το ιδιωτερό του Θεόφιλου, που έχουν γίνει όμως πολύ μεταγενέστερα. Στο σημείο αυτό έχουμε μια μικρή έκθεση μέσα στην έκθεση, είναι ακριβώς η συμβολή του Λάκη Παπαστάθη που σας έλεγα. 7 έργα από τη συλλογή του έργων με θέμα τον Θεόφιλο. Ο ίδιος έχει αρκετά περισσότερα, όμως έχει πολλά από κάθε καλλιτέχνη. Εδώ έχουμε διαλέξει ουσιαστικά τους 7 κύριους καλλιτέχνες που υπάρχουν στη συλλογή. Γιώργος Σταθόπουλος, αυτή είναι μια κλασική φωτογραφία του Θεόφιλου με τη μητέρα του, την οποία πολλοί έχουν αναπαραγάγει, θα το δείτε και σε άλλα σημεία. Ο Θεόφιλος εδώ, ξαβλέπετε, αυτή είναι η κλασική φωτογραφία του Θεόφιλου με το δικό του μύθευμα. Ο Θεόφιλος μεθά
με τη δόξα την ελληνική φορώντας τη φουστανέλα, το πιστεύει, το ζει, δεν υποκρίνεται. Γίνεται μεγάλος. Θα έχουμε την εξαιρετική παράσταση του Χρήστου Στανίση σε 2 εβδομάδες. Ο Θεόφιλος που σκοτώνει το καταραμένο φίδι. Ο Θεόφιλος ντυμένος Μέγας Αλέξανδρος γίνεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό είναι η ουσία. Και η ζωγραφική του είναι ουσιαστικά η αποτύπωση και αυτού που βλέπει αλλά και αυτού που ονειρεύεται. Ο Βασίλης Περάντζας, ο Θεόφιλος με τη μητέρα του, λοιπόν, ο Θεόφιλος με το σπαθί και τη σημαία, ο Ενξυφύρης Φουστανελάς, όπως τον λέμε. Και εδώ ένα δίπτυχο του Αλέκου Φασιανού που χάσαμε πολύ πρόσφατα. Ζήτω ο Θεόφιλος, ζήτω ο Μεγαλέξανδρος, ζήτω εγώ. Και ο Θεόφιλος και ο σύγχρονος στρατηγός εδώ, από τον Αλέκο Φασιανό. Αυτό είναι ένα έργο που υπεραγαπώ, τη συλλογή του Λάκη. Είναι Πάνος Φιδάκης, ένας καλλιτέχνης που χάσαμε προώρα, λαμπρός. Ένας καλλιτέχνης που συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη γενιά του 30 και θα σας μιλήσω τώρα για τη γενιά του 30 πρωτού προχωρήσουμε λίγο. Ο Θεόφιλος με τη μητέρα του. Εδώ ο Μίλτος Παντελιάς, ο οποίος ζωγραφίζει τον Δημήτρη Καταληφό, ντυμένο Θεόφιλο. Γιατί ο Δημήτρης Καταληφός είναι ο κεντρικός ήρωας στην ομώνυμη ταινία Θεόφιλος του Λάκη Βαστάθη, την εξαιρετική. Και πραγματικά είναι μια ταινία που αξίζει να δείτε. Εμείς, στο πλαίσιο της έκθεσης, έχουμε φέρει το σχεδόν ωραίο ντοκιμαντέρ του making της ταινίας, το οποίο ανήκει, είναι η προσωπική καταβολή του Λάκη Παστάθη, έχει προβληθεί στο παρασκήνιο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σκηνές από την ταινία, σκηνές από τα τοπία και ενθέσεις σημαντικότατων καλλιτεχνών που μιλούν για τη ζωγραφική του Θεόφιλου, δείχνοντάς μας, αποδεικνύοντάς μας ότι τους αφορά ακόμα πάρα πολύ. Και εδώ είναι η Λίδα Κοντογιανοπούλου με το Θεόφιλο και την κομπανία του που την τίνει και την περιφέρει και το πιστεύει βαθιά. Το βλέπετε, αυτό είναι ο Θεόφιλος. Κοιτάξτε λοιπόν, Γιάννης Τσαρούχης. Ο Γιάννης Τσαρούχης μας έχει χαρίσει τον υπέροχο τίτλο της έκθεσης, που είναι μια δική του ρίση. Τον Θεόφιλο τον παίρνω σαν ζωγράφο που με τη ζωγραφική του είπε αυτά ακριβώς που παρέλειψαν να πούν οι ανακαινιστές της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνος, τον οποίο το έβλημα υπήρξε το εφάμιλο των Ευρωπαϊκών. Ο Θεόφιλος δεν είναι εφάμιλος των Ευρωπαϊκών, είναι δικός του, αυτό θέλει να πει βέβαια ο Τσαρούχης, ανήκει στην αντίθετη παράταξη από αυτή, στην οποία ανήκουν οι δάσκαλοι, οι καθαρβουσιάνοι και οι δημοτικιστές, οι ακαδημαϊκοί και οι μοντέρνοι, οι συντηρητικοί και οι εξεπαγγέλματος επαναστάτες. Ο Θεόφιλος είναι από τη μεριά των σοφών και των τρελών. Παρέα με τον Σολωμό, τον παγωμένο θεόρατο κάλβο, τον Αβαδιαμάντη, τον αναρχικό και άκρος πειθαρχημένο Καβάφη, τον τρελό Χαλεπά και όλους αυτούς τους φυσικά επαναστατημένους Έλληνες. Η γενιά του 30 ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Θεόφιλο. Ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Σεφέρης κατανοούν πάρα πολύ βαθιά ότι ο Θεόφιλος γεφυρώνει την αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή ζωγραφική με την νεότερη. Είναι αυτή η γενιά που προσπαθεί να βγει από το συντηρητικό ευρωπαϊκό σχήμα και τον μιμητισμό των συναδέλφων τους και να βγει σε κάτι άλλο. Είναι και η μόνη περίπτωση έτσι στα ελληνικά γράμματα και στις τέχνες που έχουμε μια όσμωση όλων των τεχνών σε αυτή την καταπληκτική παρέα. Έχουμε δηλαδή ζωγράφους, ποιητές, συγγραφείς, χορογράφους, μουσικούς. Είναι δηλαδή και ο Τσαρούχης και ο Ελίτης και ο Μόραλης και ο Σεφέρης και ο Κατσίμπαλης και η Ραλού Μάνο από το χορόδραμα και ο Ξενάκης και ποιος δεν είναι μέσα και ο Καμπανέλης, θεατρική συγγραφή, όλοι μαζί αυτοί συνθέτουν ένα ιδεολόγημα το οποίο είναι σπαρταριστό, ζωντανό, αυθύπαρκτο και ο Θεόφιλος τους κάνει πάρα πολύ μέσα σε αυτό γιατί είναι και αυτός το ίδιο. Είναι η ίδια αυτή γενιά που αγαπάει τον Καραγκιόζη, που βάζει τον Ευγένιο Σπαθάρη να συμπράξει με τον Χατζηδάκη και ούτω καθεξής. Γι' αυτά μιλούν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι και τον Θεόφιλο τον αγκαλιάζουν και αυτόν τον περιφρονημένο άνθρωπο τον πηγαίνουν στο Λούβρο και του φτιάχνουν και ένα μουσείο. Ο σπουδαίος Κορμπιζιέ, Le Corbusier, είναι ζωγράφος γεννημένος από το ελληνικό τοπίο. Μέσω του Θεόφιλου, είδου το τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδας, κοκκινόχωμα, πευκότοπους και λεώνας, θάλασσα και βουνά των θεών, άνθρωποι που λούονται σε μια τολμηρά επικίνδυνη ηρεμία. Καταπληκτικό. Και ο Κορμπιζιέ ανακαλύπτει το Θεόφιλο την άνοιξη του 36, μόλις δηλαδή 2 χρόνια αφότου εκείνος έχει αποδημήσει.
Εδώ έχουμε έναν πολύ νέο εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Θρασίβουλο Καλαϊτζίδη, που είναι Βολιώτης, αλλά αυτή τη στιγμή εκπονεί το διδακτορικό του στην Αμερική. Αυτός έχει πιάσει ένα άλλο στοιχείο πολύ ενδιαφέρον του Θεόφιλου, τη γραφή. Γιατί βέβαια ο Θεόφιλος, είπαμε, είναι παραμυθάς. Στα έργα του, από κάτω, περιγράφει αυτό που βλέπουμε. Ο Αλέχανδρος που κάνει αυτό, ο Μπότσαρης που κάνει το άλλο, το βλέπει του Κατσαντώνη που μετά φωνεύει τον αυτόν, κτλ. Είναι αυτή η σπαρταριστή εξαιρετική ελληνικότητα που μοναδικά την υποστηρίζει ο ίδιος. Είναι λοιπόν οι γραφές εδώ. Και εδώ βλέπουμε το θαυμάσιο Λάβαρο με τον κεντυμένο αγωνιστή της Ιφηγένειας Δούκου από τη Λάρισα. Είπαμε ότι έχει πολλούς Θεσσαλούς και με την ελληνική έκθεση και έτσι θα έπρεπε. Όταν έλεγα ότι σε κάθε έκθεση έχουμε μια μεταμόρφωση των εκθεμάτων, εννοούσα και αυτό, έστειλα στην Ιφηγένεια φωτογραφία και δεν πίστευε την τύχη της. Πραγματικά. Άλλη μια υπέροχη ρίση, σταματώς αυτή. Ο Θεόφιλος, γράφει ο Σεφέρης, μας έδωσε ένα καινούριο μάτι. Μας έπλυνε την όρασή μας όπως αυγάζει ο ουρανός. Και τα σπίτια και το κόκκινο χώμα και το παραμικρό φυλαράκι των θάμνων ύστερα από την κάθαρση ενός απόβροχου. Κάτι από αυτό τον παλμό της δροσιάς. Όπως αυγάζει ο ουρανός, θα παρατηρήσατε ότι έχουμε τη σήμανση αυτή τη γαλανή σε όλη την έκθεση. Είναι το μπλε το ελληνικό του Θεόφιλου, το μπλε το γαλανό του ασβέστη. Και το αφήγημά μας, νομίζω, παίρνει το νήμα αυτό το γαλανό, που είναι και των ματιών του, και προσπαθεί να ανακαλύψει ξανά τα ίχνη του. Και ο Οδυσσέας Ηλίτης. Ας διαβάσουμε τι λέει και ο Ηλίτης. Έτσι κυλούσε η ζωή του και πέθανε ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Δεν είναι πολλά χρόνια και μια μέρα ήρθε ένας ταξιδιώτης από τα Παρίσια. Είδε αυτή τη ζωγραφική, μάζεψε καμιά πενταριά κομμάτια, τα τύλιξε και πήγε να τα δείξει στους φωτισμένους κριτικούς που κάθονται κοντά στο Σικουάνα. Και οι φωτισμένοι κριτικοί βγήκαν και έγραψαν πως ο Θεόφιλος ήταν σπουδαίος ζωγράφος. Και μείναμε με ανοιχτό το στόμα στην Αθήνα. Το επιμύθιο αυτής της ιστορίας είναι ότι η λαϊκή παιδεία δεν σημαίνει μόνο να διδάξουμε το λαό, αλλά και να διδαχτούμε από το λαό. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ με την Ειρήνη είναι τα πρώτα του έργα αυτό. Αυτό το έστειλε από τη Σμύρνη, από τον Νικόλα Κληρονόμο. Και εδώ δύο παλαιότερα έργα εξαιρετικά του Τάσου Ματζαβίνου, ο οποίος στη θεματολογία του έχει συνεχώς αρματωμένους ήρωες, έφηπους, δράκους, όλο αυτό δηλαδή που απασχολεί και τον Θεόφιλο. Μία άλλος της Κωνσταντινούπολης, ένα εξαιρετικό σχέδιο από ένα νεαρό καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ευθυμίου. Και δίπλα ένα δικό μου πολύ αγαπημένο έργο από τον υπέροχο Ευγένιο Σπαθάρη, που είχα την τιμή να έχω φίλο. Το έργο είναι φτιαγμένο το 2005, είναι αφιερωμένο στο γιο μου. Ο Ευγένιος έκανε και αυτός παραμύθια, ο Θεόφιλος αυτοσχεδίασε. Θέλαμε να φτιάξουμε κάποια σχέδια για τα παιδιά. Και βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε Μάξιμος Αλέξανδρος από το κατεμένο φίδι, οπότε ενώθηκε. Ο Χρήστος Στανίσης, όπως σας έλεγα, που έχουμε και έργο του και θα έρθει και να παίξει αυτή την παράσταση, είναι ο αγαπημένος μαθητής του Σπαθάρη, οπότε το νήμα συνεχίζεται. Δύο εξαιρετικά χρωματικά σχέδια πρόσφατα από το Θανάση Μακρύ, ένα δίπτυχο, ο Θεόφιλος σε δύο διαφορετικές τάσεις. Ο Θανάσης Μακρύς παρουσίασε μια πραγματικά μεγαλειώδη ατομική έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμα Σταύρος Νιάρχος πριν λίγο καιρό. Και τέλος, αυτά που ανήκουν στη συλλογή Χατζιωάννου είναι μέρος της έκθεσης αυτής. Έχουμε έτσι πολλά δώρα στην έκθεση. Μινάς Μαυρικάκης, ο Θεόφιλος και η μητέρα του. Αυτό το θαυμάσιο διπλό γλυπτό. Είναι τα πορτρέτα εδώ, όπως βλέπετε. Βιργινία Φιλιππούση. Πορτρέτο του Θεόφιλου Χατζημίχα με φουστανέλα πάντα και πάλι ο Θεόφιλος με τη μητέρα του, από τον Νίκο Ποδιά, Βολιώτη καλλιτέχνη. Η Κλεοπάτρα Τσαλή εδώ και εδώ η Μυτιλινιά Ιώ Αγγελή. Ο Θεόφιλος, γράφει ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, διευθυντής του Μουσείου Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθερία Ιντεριάτ, ήταν ζωγράφος από ενθουσιασμό για το θέμα, ζωγραφίζοντας όχι τα αντικείμενα, αλλά τον ενθουσιασμό που αυτά του έδωσαν. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν.
Και εγώ, μιλώντας για το Θεόφιλο, αναφέρομαι πάντα στο ότι η Ελλάδα του Θεόφιλου είναι όλα αυτά και όλοι εμείς. Περιπλανόμενοι και ορούμενοι μεταξύ Βυζαντίου και Ανατολής, θρασματικοί και αναποφάσιστοι μεταξύ του Σαββάνου του Αρχαιοκλέους και της ζώσης μας επικυρωμένης ελληνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτό. Κλέρη Τσαλουχίδη Χατζημινά, ο Θεόφιλος, και από κάτω ο Εύζων της Λίδας Πεντερουδάκη, που ουσιαστικά το σώμα του Φουστανελά αποκτά κεφάλι και πρόσωπο και υπόσταση γίνεται ο Θεόφιλος. Έτσι το σκέφτηκα. Το μέγαρο τοπίο στο Βόλο, που τη Στέλλα Μελετοπούλου, παίρνει το έργο του Θεόφιλου, το αποδομεί και με ένα πολύ πιο σύγχρονο και αφαιρετικό τρόπο κρατάει το γράφημά του με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ματιά. Και εδώ, ο Νεκτάριος από Σπόρις, ο Γάμος, ζωγραφισμένο έργο σε πανί, σαν λαϊκό έργο, με εξαιρετικό τρόπο και αυτό έχει αποδοθεί. Μαρία Διακοδημητρίου, αναφορά στο Θεόφιλο. Και εδώ έχουμε ένα δικό μου άλλο πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Είναι ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, δεν ζει πια. Ήταν ενεργός τη δεκαετία του 70-80, αρχή 90 στην Αίγινα. Έπαιρνε τον Μπορόληθο και τον σκάλιζε με αφέλεια, εξαιρετικά παραγωγικός, εξαιρετικά δημιουργικός. Και εδώ έχω διαλέξει και φέρει από την Αίγινα ένα πορτρέτο ενός μουστακαλί που δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά που πραγματικά μοιάζει τόσο πολύ με το πορτρέτο του Τεριάτ που ζωγράφησε ο Θεόφιλος που δεν μπορέσα να αντισταθώ. Άλλη μια σπινθυροβόλα πνοή του δικού μου νησιού που έρχεται να συναντήσει την έκθεση. Μπορούμε να μείνουμε κάτω. Ναι, λοιπόν. Εδώ θα έχουμε τώρα, ετοιμαζόμαστε για τα παιδιά που θα μας τραγουδήσουν τον Ερωτόκριτο μετά από δική μας πρόσκληση και είναι με πολύ μεγάλη χαρά αυτή, γιατί ο Θεόφιλος λατρεύει τον Ερωτόκριτο, τον απεικονίζει συνεχώς, υπάρχουν πολλές εκδοχές του Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Αγαπάει τον έρωτα παρόλο που ο ίδιος παρέμεινε μόνος όλη του τη ζωή, είναι ερωτευμένος με τον έρωτα. Γιώργος Πετσικόπουλος, είναι αυτή η σημαία με το ίντιγκο, αυτό το γαλανό χρώμα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, Γοργόνα και Μεγαλέξανδρος, μένει γαλάνη Κρητικού και δίπλα ο έφηπος στον πύργο, όπως ήταν Ελλάς. Στο κέντρο έχουμε τις υπέροχες αυτές φιγούρες του Χρήστου Στανίση. Είναι ο Θεόφιλος με τα σύνεργά του της ζωγραφικής και μαζί του ο Σαντουριέρης και ο Βιολιτζής, λαϊκή, έτσι, μουσική από τη Μυτιλίνη, έτσι τους σκέφτηκε και τους έφτιαξε. Δίπλα έχουμε τον περιπλανόμενο του Νίκου Κόνιαρη, που είναι βέβαια ο Θεόφιλος με μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Και εδώ είναι η φαντότηση Ιωάννα Στερλίδου από τα καλά νερά της Θεσσαλίας. Έχουμε λοιπόν όλες μας τις μπάντες εδώ που μπαίνουν στην έκθεση. Και εδώ έχουμε του Καπετάν Μίγα το έργο, που είναι μια προσέγγιση αναλυτική στα διάφορα σύμβολα και σχήματα που συναντούμε στη ζωγραφική του Θεόφιλου. Κάτια Βαρβάκη. Ο Θεόφιλος συναντάει τους ήρωες του 21, τον Κολοκοτρώνη και άλλους. Και από κάτω έχουμε τα πολύτιμα σχέδια του Γιάννη Μετζικόφ. Ο Γιάννης Μετζικόφ πρόσφατα μας χάρισε ένα καταπληκτικό βιβλίο με ενδυμασίες από όλη την Ελλάδα. Ενδυμασίες που στηρίζονται σε παλιές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες των ανθρώπων με τις φορεσιές μένουν μαυρό-άσπρες, ζωγραφίζει τις σκιές τους στο εκτόπισμά τους και χρωματίζει μόνο κάποια πλουμίδια από τον καθένα. Εδώ έχουμε διαλέξει τις Μυρνιές, τις Θεσσαλές και τις Μυτιλινιές από τη μεγάλη αυτή συλλογή του Γιάννη, γιατί είναι η τόπη στους οποίους γεννήθηκε ή έζησε ο Θεόφιλος. Σοφία Καλογεροπούλου, ο Θεόφιλος αφυκνείται στο Βόλο. Είναι ο περίφημος σταθμός του τρένου σχεδιασμένος από τον Κύρικο και η Σοφία Καλογεροπούλου είναι μια καταπληκτική μας ναΐφ καλλιτέχνης. Τώρα έχει μια θαυμάσια έκθεση στην Παναρμόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ο Θεόφιλος φτάνει με τη φουστανέλα του, ντυμένος Μεγάλος Αλέξανδρος, και μαζί υπάρχουν
κένταυρη, το τρενάκι, περίπτερα. Δηλαδή, μια νέα οργιώδης φαντασία που μπορεί να τα ενώνει όλα, έχει αυτό το θάρρος και θράσος, συναντά τη δική του. Στη βιτρίνα μέσα βλέπουμε ένα έργο του Βαγγέλη Ανετόπουλου. Είναι ένας σημαντικός κεραμίστας πάνω από 90 ετών που ζει στα περίχωρα του Βόλου και εμπνέεται από το Θεόφιλο. Εδώ έχει φτιάξει σε κεραμικό μια σκηνή με τον Βεζούβιο και την Έτνα. Προφανώς είχε υπάρξει κάποια έκρηξη όσο ζούσε ο Θεόφιλος, γιατί την έχει ζωγραφίσει αυτό ο Θεόφιλος εντυπωσιασμένος αρκετές φορές. Και αριστερά και δεξιά έχουμε δύο κεραμικά από τον Μιχάλη Σακαλή. Είναι το κεφάλι του Θεόφιλου και είναι και η απελευθέρωση της Μυτιλίνης. Μυτιλινιός και ο Μιχάλης Σακαλής. Και εδώ έχουμε άλλη μία συνύπαρξη. Η φουστανέλα με τα τυπώματα από τα έργα του Θεόφιλου της Μαρίας Γέρουλα και από πάνω μία ελεύθερη απόδοση από μία τυχογραφία του Θεόφιλου, το κεφάλι, από την Κική Βουλγαρέλη. Είμαστε στη Φουστανέλα και σας διαβάζω, τη λέει ο Ελευθεριάδης Τεριάτ, με τόσο ωραίο τρόπο. Όταν ο Θεόφιλος ζωγραφίζει ώρες του 21, οι φουστανέλες γίνονται λουλούδια στους αγρούς. Όταν ζωγραφίζει δάση, πολύ φύλλα εκφράζει με την πράσινη ποικιλία τον όλη τη λαχτάρα ενός αγρότη για το νερό. Όταν ζωγραφίζει σκηνές από την καθημερινή ζωή, φτάνει στη συνθετική και χρωματική ενότητα των πιο σοφών ζωγράφων. Τα τοπία του κινούνται σύμφωνα με τους πιο ζωντανούς πλαστικούς ρυθμούς και το καθένα λύνει μπορεί να πει κανείς και ένα πλαστικό πρόβλημα. Η φουστανέλα που γίνεται λουλούδι στους αγρούς, αυτά γράφει ο Ελευθεριάδης, Τεριάτ, και να έχει δικές μας φουστανέλες. Τις Δεσποτάκη φουστανέλα εδώ και τις Γεύσης Παπαδάκη εδώ, μπροστά σε ένα σπίτι της Τσαγκαράδας. Το πολύ ωραίο έργο, το φωτογραφικό «Γεωμετρία της μνήμης» του Νίκου Βατόπουλου, θράψματα, σπαράγματα από ένα παλιό σπίτι στο Βόλο είναι αυτή η φωτογραφία. Θα μπορούσε να έχει ακουμπήσει εκείνος εκεί. Εωρείται αυτό, όπως ξέρετε οι καλλιτέχνες κάνουν σενάρια με ανατελείες και αυτό είναι το πολύ ωραίο στην τέχνη. Μαρίνα Στελάτου μια στιγμή, η Μαρίνα Στελάτου ζωγραφίζει το Δημήτρη Λέτσιο στο καφενείο του Θεόφιλου στη Μακρινίτσα. Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία που η Μαρία την κάνει πίνακα. Ο Δημήτρης Λέτσιος είναι φωτογράφος του Βόλου, ο οποίος έχει αποθανατήσει πάρα πολλά σημεία που ο Θεόφιλος έχει ζωγραφίσει. Το πολύ ευχάριστο είναι ότι το καφενείο αυτό Θεόφιλος στη Μακρινίτσα υπάρχει ακόμα και αν πάτε κι εσείς, μπορείτε ακριβώς αυτό το τραπέζι, όπως έκανα και εγώ πρόσφατα, να πιείτε το τσίπουρό σας κάτω από τη μεγάλη τοιχογραφία που απεικονίζει το βλέντι του Κατσαντώνη. Έχει και ωραίους μεζέντες. Βασίλης Πέρος, άλλη μια έτσι ερυπιώδης τοιχογραφία, ένα εσωτερικό. Όλα αυτά είναι από τις φόρου τιμής, ξαναλέω, κάποια είναι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις, κάποια άλλα αφήνουν εωρηθεί όλη αυτή η σχέση για την οποία μιλάμε. Και τα δύο είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και συνθέτουν το σύνολο. Η μητέρα του Θεόφιλου, η Πινελόπη Χατζημιχαήλ από το Μινά Καμπιτάκη και ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ από το Γιάννη Αδαμάκη. Εδώ είναι η ευτυχία Λάβδα, Ευγένιος Παθάρης, Θεόφιλος και η Υπομονή, μια παράσταση στην οποία παίζει ο Σπαθάρης, έχει το καταραμένο φίδι που το έχει κάνει κατοικίδιο, η κυρία Υπομονή παίζει λαγούτο και είναι και ο Θεόφιλος από τη Σημαία. Μα όλο αυτό είναι η ίδια η τέχνη του Θεόφιλου που ξαναζωντανεύει μπροστά μας. Και εδώ είναι το υπέροχο έργο της Ρούλης Μπούα, σκηνές από τον Ρωτόκριτο. Ρωτόκριτος ξανά και η Αρετούσα, εδώ, μαζί με ένα κόσμο για την Αρετούσα. Αυτό είναι το Πάνου Καρδάση. Και τα λουλούδια της αγάπης από τον Μάριο Βοτσινά, εδώ. Βλέπετε, εδώ έχουμε τον τοίχο του Ρωτόκριτου. Η ωραία κοιμωμένη από την Κλέρη Τσαλουχίδη Χατζημινά. Κατερίνα Γιάννακα, μια νεκρή φύση με τριανταφυλάκι και κεραμικό και δίπλα Κώστας Παπατριανταφυλόπουλος με τα άνθη του. Σε αυτό το σημείο μας υποδέχεται ο Άγιος Πρόσφορος του Νικόλα Χριστοφοράκη. Ο Άγιος Πρόσφορος είναι μια επινόηση του καλλιτέχνη. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος που θα μπορούσε να είναι ο Θεόφιλος. Το λιωμάζωμα της Βάσο Στρίγκα, ένα εξαιρετικό κεραμικό από μια σειρά που τη λέει Ιντέα. Και εδώ μας υποδέχεται
αυτό το έργο που αγαπώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ είναι η φουστανέλα που έχει φτιάξει σαν να ήταν δειγματολόγιο χρωμάτων ο Αλέξης Βερούκας. Είναι όλες οι τονικότητες των χρωμάτων, είναι όλα τα λερώματα του Θεόφιλου. Είναι όλη η Ελλάδα, είναι όλο το ουράνιο τόξου μιας προσωπικότητας που δεν σταμάτησε ποτέ να παθιάζεται δηλαδή, με τη ζωγραφική. Και νομίζω ότι αυτή η ένωση ζωγραφικής πράξης και φουστανέλας με αυτό το τόσο απλό συμβολικό ενοιολογικό έργο είναι για μένα και μία από τις επιτομές της έκθεσης. Αγαπώ το έργο αυτό ιδιαίτερα. Άλλη μία προσθήκη που ήρθε στο νησί και μας βρήκε, η Ελισάβετ Περάκη, η οποία αγαπά να αναπαριστάνει πάνω σε ξύλο σκηνές του Θεόφιλου, όμως φτιάχνει και μόνη της δικά της κουτιά, λαϊκά ή καλά αντικείμενα. Εδώ έχουμε το κουτί με την Ανατολή, που φέραμε στην έκθεση, το οποίο κουπά πάνω σε μια πολύ ωραία κριτική κουβέρτα και έχει και τα διάφορα στοιχεία της φορεσιάς. Άλλο ένα δώρο, κριτικό είναι αυτή η βιτρίνα. Με πολύ αγάπη το ενθέσαμε στην υπόλοιπη έκθεση. Εδώ έχουμε τον Αποστόλη Τσκούδη, το Θεόφιλο. Έχουμε τη Γεωργία Μπλιάτσου, ο Θεόφιλος, ο Άγιος Σαλός. Σταυρούλα Καζιάλε, η Ελλάδα του Θεόφιλου, μια εξαιρετική σύνθεση με διάφορα υφάσματα. Και εδώ είναι το εργαστήριο Χατζηγιάννη από την Αγιά Σου, Μυτιλίνη βεβαίως. Η μνήμη του Θεόφιλου είναι πάρα πολύ ζωντανή εκεί. Και πατέρας και γιος Χατζηγιάννης ακόμα ζωγραφίζουν πάνω σε πιάτα σκηνές από έργο του Θεόφιλου. Η ναυτική μας βιτρίνα εδώ. Πέτρος Θέμελης είναι ο Πέτρος Θέμελης, ο καθηγητής αρχαιολογίας και δικός μου δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο οποίος αγαπά τις γοργόνες, συλλέγει γοργόνες, μελετά ακρόπορα και από την πολύ αγάπη άρχισε και ο ίδιος να ζωγραφίζει που και που γοργόνες σαν λαϊκός καλλιτέχνης. Του ζήτησα μια γοργόνα γιατί ξέρω πως τις κάνει και τις αγαπά και βεβαίως είναι και αυτό απόλυτα συναφές με τη θεματική του Θεόφιλου που αγαπά τόσο πολύ τις γοργόνες και τις ζωγραφίζει. Το καραβάκι της Μαρίας Πο, μιας πολύ σπουδαίας ναΐφ καλλιτέχνης που δεν ζει πια, ένα ζωγραφικό καραβάκι και ένα πάνω σε τσίγκο, το τάμα της Ελλήνης Γκόνου και ο λαϊκός καλλιτέχνης Νικόλας Χριστόπουλος, άλλος ένας δανεισμός της Νίκης Ελευθεριάδη, λαϊκός καλλιτέχνης από το Γαλαξίδι, ο οποίος ζωγραφίζει συνεχώς το Θεόφιλο. Αγαπώ ιδιαίτερα και αυτή τη βιτρίνα που μιλάει για τη ζωγραφική, για τα χέρια, για τα εργαλεία, για τα χρώματα. Εδώ είναι η στρατηγούλα Γιάννη Κοπούλου που με μολύβι ζωγραφίζει τον Θεόφιλο και τα χέρια του και τα πινελάκια του. Και εδώ είναι ένα έργο του Βασίλη Αουρή, το λέει ο Σοβατζής. Του βάλα τα σύνεργα δίπλα, έτσι νομίζω ότι είναι μια ωραία συνύπαρξη. Ο Σοβατζής είναι μια λέξη που ακούει συχνά ο Θεόφιλος. Δεν τον καταδέχονται να το πούν ζωγράφο, το λένε Σοβατζή περιφρονητικά. Αυτός λοιπόν ο Σοβατζής έμειλε να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του ελληνικού γένους. Ας ολοκληρώσουμε και διάφορες άλλες παράξενες, έτσι, απρόσμενες εκδοχές από καλλιτέχνες που έχουμε τη χαρά να έχουμε στην έκθεση, όπως αυτός ο αμφορέας από ευτελή υλικά, ο αμφορέας του Θεόφιλου της Βούλας Καραμπατζάκη. Η βυζαντινή παράδοση τοιχογραφίας ξαναγεννιέται φυσικά μέσα στο έργο του Θεόφιλου, γράφει ο Στρατής Ελευθερίας Στεριά. Οι απλότητες, οι γνώσεις της επιφάνειας ενός τοίχου, η αίσθηση ενός χρώματος πάνω σε ένα σβεστομένο ελληνικό τοίχο γαλανό, η θαυματουργός ευαισθησία γενικά στο χρώμα, τα στολίδια μιας δροσερής πηγαίας φαντασίας, η αφέλεια, αυτή η δημιουργική αφέλεια που κάνει την πρωτόγονη τέχνη ίση με την πιο εξελιγμένη και ίσως και καλύτερη, όλα αυτά μαζί συνθέτουν τη φυσιονομία του Θεόφιλου που τα λευκογάλανα μάτια του καθρέφτιζαν θησαυρούς από χρώματα ευγενικά και δυσκολεύρετα και τον φέρνουν στο επίπεδο όλων των primitive και όλων των πιο νεωτεριστών σημερινών ζωγράφων μαζί, που την εφευρετική τόλμη των την κατήχε σε σημείο που να μας εκπλήττει. Είναι όλα σωστά, αυτός είναι ο Θεόφιλος, παραδοσιακός και εξαιρετικά πιο μπροστά από τον καιρό του από πολλές απόψεις.
Και η Μαρία Σπανού, πρόεδρος του Λυκείου των Ελλήνων Βόλου, μας γράφει: «Ο Θεόφιλος, του οποίου ο πλάνητας Βίος είναι γνωστός κυρίως χάρη στον πρώτο του βιογράφο Κίτσο Μακρύ, παραμέρισε την ευρωπαϊκή αστική ενδυμασία που τότε σχεδόν επικρατούσε και επέστρεψε στην παραδοσιακή φορεσιά. Mm-hmm. Φορούσε φέση, τουζλούκια, τσαρούχια και φουστανέλα. Ειδικά η τελευταία φαίνεται ότι ασκούσε μέσα του κάτι πολύ δυνατό, ως ένδυμα σύμβολο τιμής των αγώνων του έθνους. Ταυτίστηκε όσο τίποτα με τον ελληνικό μύθο ενός κόσμου ηρώων, από τους θεούς της αρχαιότητας και το Μέγα Αλέξανδρο, ως τους φουστανελοφόρους αγωνιστές του 21. Μαζί με τους Αγίους, συμπεριέλαβε στην τέχνη του και νεομάρτυρες της τουρκοκρατίας που έχουν κάτι το ηρωικό. Ζούσε απλοϊκά, συναναστρεφόμενος με τις καθημερινές μορφές του λαϊκού πολιτισμού. Θησάβριζε ασυνείδητα στην ψυχή του κάθε τι το ελληνικό και αυθεντικό. Λάτρεψε τις υπαίθριες σκηνές και τα τοπία, βουτυγμένο στη μαγεία που εξέπεμπε το ελληνικό φως. Καθυλώθηκε από τις εικόνες και τις χρωματικές χαρές μαζί με τα στολίδια μιας δροσερής πηγαίας φαντασίας. Και ύστερα τις πρόσφερε απλόχερα και ζωντανά μέσα από τα έργα του. Με οξυδέρκεια, διεισδυτική ματιά, τρυφερότητα και απίστευτη ειλικρίνη». Ευχαριστούμε λοιπόν και τους αγωνιστές εδώ και τους ονειροπόλους. Κατερίνα Σαμαρά, ο Μακρυγιάννης. Εδώ μια εξαιρετική εγκατάσταση από την Εκταρία Γιακμογλίδου με διάφορες σκηνές έργων του, σκιές πια στα δικά μας όνειρα. Ο Θεόφιλος ο ζωγράφος ως μία εικόνα αγιογραφημένη από τον Νεκτάρι Μαμάη. Η νεαρή γυναίκα με την ηθική φορεσιά, το τρίκερι, περιοχή του Πηλίου φυσικά, από την Ειρήνη Βογιατζή. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, νεοεικόνα επάνω σε χρυσό, από τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο. Ένα προσχέδιο για τον εαυτό του ζωγράφου, του Στέλιου Αλεξάκη ως ερωτόκριτου. Ένα γράφημα από την Ελπουνίκη Καμόσου, εδώ. Και πάλι εδώ ερωτόκριτος και ερωτούσα, από τη Θεοδόρα Τσιάτσιου. Και τέλος, ο έφηπος ήρωας, τον Απόστολο Χατζαρά, που μας κατεβοδώνει στο τέλος της έκθεσης.